Καλησπέρα! Καλώς ήρθατε! Όμορφη διάθεση. Νίκη. Θα γίνει καμιά μέρα. Θα περιμένω να μιλήσει. Δεν θα μιλήσει. Θα κοιτάει μια την άλλη. Έτσι. Αλλά δεν πειράζει. Και θα πω εγώ καλησπέρα. Γεια σου, Παντάνασα. 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 Ευγενία σου, Λιωτάκη. Και Νίκη Μπελαδάκη. Και πολύ χαρούμενες σήμερα. Πάρα πολύ χαρούμενες. Και διάθετες. Είναι Παρασκευή. Δεν είναι καλός ο καιρός, δεν μας νοιάζει. Καλύτερα, γιατί έχουμε ακόμα την ευκαιρία να πηγαίνουμε σε χωριουδάκια. Και ας κρυώνουμε έτσι, να βάλουμε το μπουφανάκι μας, να ανάψουμε τον τζάκι. Από την αρχή της εβδομάδας θέλει να πάει εκδρομή. Το έχουν καταλάβει. Αύριο θα κάνει βόλτα. Πήγες κιόλας? Πήγα. Όχι, και όσοι δεν πήγατε, μπορείτε να πάτε, γιατί όντως ενδείκνεται για τζάκι, για καταστάσεις έτσι ζεστές. Οπότε σίγουρα κάτι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο όμορφο χειμερινό. Και ας είναι Απρίλης. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη σήμερα για ένα παραπάνω λόγο, όχι απλά επειδή είναι Παρασκευή και πλησιάζει από το Κύριακο, γιατί έχουμε εδώ πέρα μια πολύ όμορφη παρέα που τα αγαπώ πάρα πολύ αυτά τα παιδιά και είμαι πολύ χαρούμενη που είναι εδώ. Τι χαρά είναι αυτή. Ναι, είναι μαζί μας τα αδέρφια Παπανδρέου. Βαρύ όνομα. Πες λοιπόν, και τα μικρά όμως. Γιώργος Παπανδρέου, Μαρία Παπανδρέου. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Φρέσκα πρόσωπα. Μπράβο μας. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το παιδικό σκάκι. Πολύ ενδιαφέρον. Ασχολείστε με το σκάκι. Εσείς γνωρίζετε σκάκι? Όχι. Ναι. Ευκαιρία λοιπόν να μάθω. Ναι, γνωρίζουμε. Ναι, αλλά κάτι... μπορούμε να το τελειοποιήσουμε. Είναι κάτι το οποίο είτε είσαι μικρός είτε είσαι μεγάλος, δεν έχει σημασία η ηλικία. Μπορείς να το μάθεις ανά πάσα ώρα και στιγμή. Σημασία δεν έχει ηλικία. Από τα 5 ξεκινάνε 5 χρονών ένα παιδί μέχρι 85. Και 4. Και 4 κάποιες φορές, άμα το παιδί είναι εξελίξιμο. Εσείς όμως μαθαίνετε σε μικρά παιδιά σκάκι, σωστά? Ξεκινάμε από μικρές ηλικίες και πάμε σε μεγάλες. Αναλόγως ότι έχουμε διάφορα τμήματα τα οποία έρχονται παιδιά σε μικρές ηλικίες, σε μεγάλες, σε πιο μεγάλες. Άρα, εσείς οι ίδιοι πόσο χρόνο ξεκινήσατε να μαθαίνετε σκάκι? Προσωπικά ξεκινήσαμε από πολύ μικρή ηλικία, από 2 χρονών, λόγω ότι ο μέντορας μας ήταν ο πατέρας μας και μας έβαλε από μικρούς στο σκάκι και μας έδειξε δελτία. Συγκεκριμένα ο αδερφός μου είχε δελτίο όταν ήταν στο μευτήριο. Πρώτο είχε σκακιστικό δελτίο, για να καταλάβουμε γεννήσει. Είναι ένας αριθμός δελτίου της ΕΣΟ, ένας αριθμός που καταγράφει στο μητρό του αθλητισμού. ΕΣΟ. Ναι. Και συγγνώμη τώρα, εσείς μπορείτε να πείτε τον εαυτό σας ότι εγώ είμαι εκπαιδευτής σκάκι? Υπάρχει αυτή. Ναι, προπονητές, ναι. Και παίχτες και προπονητές. Και μπορούν τα παιδιά αυτά που τους μαθαίνετε να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο? Εννοείτε. Να γίνουν οι ίδιοι. Ναι. Αναλόγως στην όρεξη που έχει το κάθε παιδί, αναλόγως ότι αν είναι σε στάδιο το οποίο μπορεί να ακολουθήσει το μάθημα σκάκι και πώς μπορεί να εξελιχθεί μέσα σε αυτό. Είναι αυτή πολύ τη παράδοση. Στιγμή έχουμε και παιδιά τα οποία ξεκίνησαν από παίχτες και τώρα έχουν γίνει προπονητές. Ανεξάρτητα ότι εμείς είχαμε τον μπαμπά μας, αλλά και άλλα παιδιά που δεν είχαν, παρόλα αυτά συνέχισαν και τώρα είναι προπονητές. Είναι κάτι που ξεκίνησε από μικρή ηλικία και μάλλον σαν χόμπι και παιχνίδι. Πλέον ασχολείστε επαγγελματικά με αυτό? Ξεκίνησε από τον πατέρα μας, ο οποίος αυτός μας καθοδήγησε και τους δύο, ο οποίος ήταν φοιτητής και έμαθε πάρα πολύ μικρός. Και συνέχισε, έχει πάθος, έρωτα, μας το μετέφερε, θέλαμε, δεν θέλαμε. Ναι. Είναι όμως κάτι δύσκολο τελικά ή κάτι εύκολο το σκάκι σαν παιχνίδι? Γιατί έχει τεχνικές, έχει στρατηγικές. Σίγουρα, όπως κάθε άθλημα έχει τις δυσκολίες του, έτσι. Και το σκάκι έχει τις δικές του δυσκολίες, αλλά τίποτα δεν είναι δύσκολο. Το θέμα είναι πόσο χρόνο θα δώσεις σε αυτό που θέλεις και αγαπάς να μάθεις. Ναι. Δεν είναι όμως σαν τον μπαλέτο, ας πούμε, που λες ότι αν δεν κάνεις μια πενταετία, εξαιτία, δεν μπορείς να γίνεις καλύτερος. Λογικά υπάρχει ένα άλλο χρονικό πλαίσιο στο σκάκι ή όχι? Να μάθεις σκάκι, μπορείς να μάθεις μέσα σε μία ώρα τις κινήσεις. Αλλά τη σκέψη, τη δημιουργία, τον ορθολογικό τρόπο σκέψης θέλει αρκετά χρόνια. Δηλαδή και εμείς απέχουμε πολύ από τους παίχτες που είναι επαγγελματίες και ασχολούνται επαγγελματικά με αυτό. Σαν παίχτες. Εμείς ασχολούμαστε επαγγελματικά σαν προπονητές, και εγώ και ο Γιώργος. Είναι σαν να λέμε ότι υπάρχουν πάντα περιθώρια εξέλιξης ή όχι? Πάντα, συνεχώς. Και ένας grand metre είναι ένας όρος προστιγμής του σκάκι, που είναι ο ανώτερος βαθμός που μπορείς να πάρεις σαν παίχτης. Μέχρι και ο grand metre έχει περιθώρια εξέλιξης χρόνο με το χρόνο. Ναι. Εγώ έχω σίγουρα να σου πω που δεν γνωρίζετε, είναι ότι θέλει πάρα πολύ διάβασμα, πιο πολύ και το σχολείο. Ισχύει, γιατί είναι αυτό βιβλία. Που είπε η Ευγενία με τη στρατηγική. Ναι. Είναι όμως κάτι το οποίο συναντάμε περισσότερους άντρες ή γυναίκες? Είναι ένα γυναικείο άθλημα, ένα γυναικείο σπορ, ένα αντρικό σπορ περισσότερο? Αν και στα βίντεο που βλέπω καμιά φορά, που ανεβάζει ο Γιώργος, βλέπω εξίσου και κορίτσια και αγόρια. Και παιδιά, αλλά θα το αναλύσουμε στη συνέχεια αυτό. Είναι πιο διαδεδομένο για τους άντρες, παίζουν πιο πολλοί άντρες, αλλά το σκάκι είναι ένα άθλημα το οποίο δεν έχει φύλο, είναι και άντρες και γυναίκες.
Απλά οι γυναίκες, μάλλον είμαστε πιο πολύ του χορού, μάλλον. Αλλά όχι ότι δεν έχει γυναίκες. Και νομίζω ότι εμείς οι άντρες έχουμε λίγο παραπάνω μυαλό από εσάς. Όχι, οπότε... αυτό δεν ισχύει καμία περίπτωση. Αστείευαμε, αστείευαμε. Αυτή τη φράση την έχει πάρει από τον μπαμπά. Αυτό ξέρει. Το έχω ξανακούσει που είπε όμως δυστυχώς από άντρα. Εγώ δεν πολλοί άντρες. Όχι, έχουν ένα θεματικό μυαλό, υποτίθεται οι άντρες, γι' αυτό και μπορούν να παίξουν. Έχουν μία κλίση, αλλά όλοι μπορούμε να το καλλιεργήσουμε. Και το καλύτερο παράδειγμα είναι η παγκόσμια μας πρωταθλήτρια, η οποία είναι η Σταυρούλα Τσολακίδου. 17 χρονών, έχει κάνει θράψη και έχει ακουστεί Ελλάδα λόγω της Σταυρούλας σε όλο τον κόσμο. Επειδή είπατε ότι έχετε διαβάσει πολύ για το σκάκι και σίγουρα χρειάζονται κάποιες νοητικές δεξιότητες, υπάρχουν στιγμές που νιώθετε στην καθημερινότητά σας ότι το σκάκι σας βοηθάει? Σίγουρα, γιατί ο ορθολογικός τρόπος σκέψης ξεκινάει από το σκάκι, αλλά μετά μεταφέρεται και στη ζωή μας. Εγώ όσα χρόνια ασχολούμαι με το σκάκι, η πρώτη φορά που μου είπαν τι μου έχει δώσει ήταν όταν έδινα Πανελλήνιες, η καθηγήτρια της έκθεσής μου. Πρώτη φορά μου είπε ότι σίγουρα θα έχω πάρει κάποια χαρακτηριστικά από το σκάκι. Οπότε σίγουρα μεταφέρεται και στη ζωή μας. Τι ωφέλη μπορεί να έχει το σκάκι στον τρόπο σκέψης? Το σκάκι, αυτό που σε μαθαίνει από μικρή ηλικία, είναι να μπορέσεις να συγκεντρωθείς σε αυτό που κάνεις. Πόσες φορές συναντάμε δυσκολίες, είτε όταν διαβάζουμε για πανελλήνες, είτε αργότερα στο ΤΕΙ, στο Πανεπιστήμιο, ότι δυσκολευόμαστε στη συγκέντρωση. Αποσπάται το μυαλό μας από άλλα πράγματα. Μαθαίνοντας κάτι, σε βοηθάει να είσαι εκεί και να μην απασχολείσαι από άλλες σκέψεις. Επίσης, σου μαθαίνει να έχεις μια τακτική στη ζωή σου, μια οργάνωση. Πώς θα προχωρήσεις τις κινήσεις, έτσι ώστε να φτάσεις στο τελικό στόχο, να τελειώσει η παρτίδα. Mm. Οπότε αυτό αυτόματα μεταφέρεται και στη ζωή σου, να έχεις μια. Ένα καλό προγραμματισμό. Ένα καλό προγραμματισμό, μια οργάνωση. Βάσει αυτού που είπε όμως Μαρία. Μαρία. Στα σχολεία θα έπρεπε να υπάρχει τελικά σκάκι, σαν άθλημα, σαν μάθημα? Θα μπορούσε, πιστεύεις, να μπει? Είναι πολύ βασικό. Είχε γίνει κάποια αρχή, κάποια στιγμή, ακόμα και εδώ στην Ελλάδα, που δεν είναι τόσο διαδεδομένο όσο σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Διότι σε άλλες χώρες υπάρχει μέσα στα σχολεία ένα κανονικό μάθημα. Εμάς είχε γίνει μια προσπάθεια και συγκεκριμένα είχα μπει σε ένα πρόγραμμα μια χρονιά, όπου είχαμε μπει στην ευέλικτη ζώνη του σχολείου, του δημοσίου, και κάναμε. Απλά κράτησε για μικρό χρονικό διάστημα, γιατί δεν είναι τόσο διαδεδομένο. Δεν είναι όπως είναι. Στην Ελλάδα έχουμε το ποδόσφαιρο, έξω έχουν το σκάκι. Mm. Απλά δεν έχει έρθει ακόμα αυτό εδώ. Αλλά οι επιδόσεις είναι πολύ σημαντικές. Σιγά σιγά αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι όπως είναι μια χώρα, όπως είναι η Ινδία και η Ρωσία, που το σκάκι έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή τους, σαν άθλημα, έτσι και στην Ελλάδα είναι πολύ εξελίσσιμο όλο αυτό και σιγά σιγά μπαίνει και στα σχολεία, όχι σαν μάθημα, βασικό μάθημα, σαν ενασχόληση μετά από τα μαθήματα, όπως λέμε, απασχόληση μετά από τα μαθήματα. Σαν παιχνίδι δηλαδή περισσότερο. Σαν παιχνίδι, ναι. Δεν είπες ότι δεν είναι τόσο, Μαρία, ότι δεν είναι τόσο διαδεδομένο στη χώρα μας. Εσείς έχετε κάποια σχέση και κάποια άποψη για το πόσο διαδεδομένο είναι στο Ηράκλειο, στα παιδιά, το σκάκι? Είναι, υπάρχει απήχηση? Υπάρχει μεγάλη απήχηση και συνεχώς είναι αυξανόμενη κιόλας. Ένα πολύ καλό παράδειγμα είναι τώρα το σχολικό που έγινε πρόσφατα. Έγινε στο Εκθεσιακό Κέντρο Γουρνών, όπου είχαμε συμμετοχή από 450 παιδιά Ανατολικής Κρήτης. Ναι, ήταν Ηράκλειο και Άγιος Νικόλαος μαζί και δεν είναι και καλό δείγμα. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά που ασχολούνται. Θέλω να πεις το παράδειγμα που μου έλεγες τώρα που ερχόμασταν με το καρναβάλι και τα παιδιά τα οποία ήρθανε. Ναι, του έλεγα τώρα στον δρόμο ότι είχαμε 450 παιδιά στο τουρνουά αυτό. Αλλά δεν είναι καλό δείγμα γιατί ήταν τα καρναβάλια και είχαν πολλές σχολικές γιορτές. Και πολλά παιδιά προτίμησαν να πάνε στις σχολικές γιορτές. Αλλά εντ' αυτού είχαμε και τα παιδιά, αυτό του έλεγα. Είχαμε και τα παιδιά που τους έθεσαν το δίλημα οι γονείς. Θέλετε να πάτε στους αγώνες σκάκι ή να πάτε στη γιορτή του σχολείου με τους φίλους σας να χορέψετε, να διασκεδάσετε, και προτίμησαν το σκάκι. Άρα και πάλι είναι ένας καλός αριθμός αυτός που μας λέτε. Μεγάλος αριθμός. Ναι, και είναι και μικρός αριθμός. Για εσάς που δεν είστε στον χώρο που σας ακούγεται μεγάλος, για εμάς δεν είναι τόσο μεγάλος. Θα μπορούσαν να ήταν τα διπλάσια. Έχουν γίνει και μεγαλύτερες διοργανώσεις. Mm-hmm. Απλά τι έτυχε πάνω στο καρναβάλι που τα παιδιά κάποια επιλέξαν να πάνε να καρναβαλιστούν, ας πούμε, στα σχολεία τους ή στο καρναβάλι του Ηρακλείου, το οποίο έγινε ή οπουδήποτε. Μιλώντας για διοργανώσεις, εσείς έχετε φύγει εκτός Κρήτης σε άλλες διοργανώσεις, είτε μεγαλύτερες διαγωνισμούς? Μιλάμε τώρα προσωπικά για εμάς. Mm-hmm. Μέχρι τα 16 μας, εμείς παίζαμε επαγγελματικό σκάκι. Δηλαδή, είμαστε στην ομάδα Α' Εθνικής του Ηρακλείου και οι αγώνες είναι κάθε καλοκαίρι για 2 εβδομάδες, κάθε χρόνο σε κάθε διαφορετική περιοχή. Αυτός λοιπόν ήταν ένας τρόπος να ταξιδέψουμε σε όλη την Ελλάδα. Μας πήραν τα έξοδα η ομάδα και πηγαίναμε κάθε χρόνο σε κάποιο διαφορετικό μέρος και παίζαμε σκάκι. Μετά τα 16 λοιπόν, που ήρθαμε σε μια ηλικία τρίτη ηλικίου που είχαμε τις Πανελλήνιες, αφήσαμε λίγο το σκάκι λόγω Πανελληνίων
και μετά προχωρήσαμε με τα μαθήματά μας και τα διαβάσματά μας, έτσι ώστε αφήσαμε το επαγγελματικό παίξιμο σκακιού και ασχοληθήκαμε με το προπονητικό. Οπότε υπάρχουν ομάδες σκακιού. Υπάρχει η Α κατηγορία, η Α εθνική, όπως είναι και στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει η Β εθνική, η Γ εθνική και τα τοπικά. Εσείς σε ποια παίζετε? Εμείς, ο βασικός σύλλογος είναι ο Σκακιστικός Όμιλος Ηρακλείου. Από εκεί δημιουργήθηκαν οι άλλοι έξι λόγοι που δραστηριοποιούμαστε. Όπως είναι ο Ηρόδοτος. Ο Σκακιστικός Όμιλος Ηρακλείου που είναι στην Α εθνική, είναι η βάση όλων των ομάδων. Mm-hmm. Και μετά ξεκινάνε και είναι ο Ηρόδοτος, είναι ο Εγώη, η Σκακιστική Ακαδημία Χερσονήσου. Ο Πήγασος, ο Άι, ο Λεοντάντια, τα Νόγια. Όλα αυτά είναι αδελφικά σωματεία, είναι δικά μας σωματεία. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως και άλλες ομάδες. Είναι 11-12 στο Ηράκλειο. Α, είναι. Απλά επειδή υπάρχει πολλοί κόσμος που παίζει σκάκι, δεν γίνεται να έχουμε μία ομάδα και να καλύψει τις θέσεις. Φτιάξαμε και άλλες ομάδες, έτσι ώστε να μπορεί ο κόσμος να παίξει σκάκι ανάλογα τη δυναμικότητα του κάθε παίκτη, παίζει και στην καλύτερη ομάδα. Mm. Στους αγώνες παίζει ρόλο και η ηλικία. Στην Άλφα Εθνική υπάρχουν 12 σκακιέρες, όπου οι 4 πρώτες είναι, οι 5 πρώτες είναι αντρικές. Δηλαδή από ηλικία 6 μέχρι 80, είναι 2 γυναικείες, 2 εφήβων, 2 παπέδων και μετά κάτω των 10 ετών. Είναι ανάλογα την ηλικία λοιπόν πάει οι ομάδες. Ανάλογα την ηλικία πάει η σκακιέρα, συγγνώμη. Και μπορεί να παίξει και ένας άντρας εναντίον μιας γυναίκας ή... Ναι. Δεν υπάρχει. Περίπου. Στις αντρικές σκακιέρες μπορούν να παίξουν γυναίκες. Στις γυναίκες, επειδή πριν με ρωτήσατε να ασχολούνται γυναίκες, επειδή προσπαθούμε λίγο να το ενισχύσουμε το γυναικείο σκάκι, υπάρχουν 3 σκακιέρες οι οποίες δεν μπορούν να παίξουν άντρες. Παίζουν μόνο μία γυναίκα, μία έφηβη και ένα κοριτσάκι. Είναι πιο εύκολο, ας πούμε, ή όχι? Είναι ένας τρόπος να προωθηθεί το γυναικείο σκάκι. Εκεί δεν μπορούν να παίξουν άντρες, άρα πρέπει όλες οι ομάδες να βρουν γυναίκες με αυτόν τον τρόπο. Αλλά στις αντρικές δεν μπορούν. Στις αντρικές μπορούν να παίξουν και με γυναίκες. Ναι. Και κατά σύντοση χρειαζόμαστε 3 γυναίκες ακόμα. Αν έχετε την υπομονή να μας μάθετε να παίξουμε σκάκι, γιατί όχι. Καλά το είπες αυτό. Αν έχετε εσείς την υπομονή να κάτσετε να μας ακούσετε να σας δείξουμε. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να πρέπει να μάθεις. Να μεταλαμπαδεύσεις τις γνώσεις. Όλα είναι θέμα θέλησης. Αν θέλετε, μπορείτε. Εδώ ξεκινάνε παιδάκια από 4 χρονών. Εσείς δεν μπορείτε. Ναι, αλλά είναι η πρώτη επαφή όμως. Αν έχεις μάθει ήδη κάποια άλλα πράγματα ή έχεις αγαπήσει κάποια άλλα αθλήματα. Και τώρα θα σας ρωτούσα. Εσείς αν δεν μαθαίνατε σκάκι. Και αν δεν ήσασταν σε αυτό το επίπεδο που είστε αυτή τη στιγμή, τι άλλο θα μπορούσατε να κάνετε? Με τι άλλο άθλημα θα είχατε καταπιαστεί? Γιατί το σκάκι. Και οι δύο κάναμε πολλά αθλήματα. Το συνδυάζαμε. Συνδυάζουμε και σώμα και πνεύμα, κάπως έτσι. Γιατί εγώ ασχολούμαι με το βόλεϊ. Αυτό το σώμα το αφήσαμε λίγο στην πορεία. Και ασχοληθήκαμε με το πνεύμα. Ξέρετε, εσύ ασχολείστε με το μπάσκετ, άρα. Ναι. Υπάρχουν και άλλα αθλήματα όπως είναι το σκάκι. Μπορεί να πει κάποιο ότι είναι παιχνίδια στρατηγική. Όπως είναι η ντάμα, ας πούμε, ή όπως είναι. Πάλι άλλα... εκεί μας πας όμως. Ναι, γιατί μιλάμε για στρατηγική, για πνεύμα. Τώρα και τα άλλα παιχνίδια τα οποία παίζουν στους υπολογιστές, δεν ξέρω πώς τα λένε τώρα, δεν ασχολούμαι. Που έχουν πάλι να κάνουν με θέμα μυαλού στρατηγικής και τακτικής. Όχι, Γιώργο, καλύτερα το σκάκι, ας τους υπολογιστές. Ναι, συμφωνώ. Το σκάκι είναι από πότε χρονολογείται, μπορεί και να μην ξέρετε. Δεν θα σου πω την ημερομηνία, αλλά είναι. Πολύ παλιό άθλημα, πολλά χρόνια. Ήταν άθλημα από τους βασιλιάδες και υπάρχουν και πάρα πολλοί μύθοι γύρω από αυτό. Είχαν στηθεί ολόκληροι πολέμοι πάνω στη στρατηγική του σκακιού. Ένας μύθος. Αυτός που σου λέω. Αυτός. Αυτός που είναι και ακριβώς. Επειδή πριν αναφερθήκατε για αγώνες σκάκι, ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια ειδική προετοιμασία, πνευματική μάλλον, που πρέπει να κάνετε ακριβώς πριν τον αγώνα. Ναι. Συνήθως στους επαγγελματικούς αγώνες, πριν τον αγώνα χρειάζεται σίγουρα ξεκούραση και κάποιες βιταμίνες. Που θυμάμαι τώρα στα παιδικά μας χρόνια πριν πάμε στους αγώνες, μας έλεγε ο προπονητής μας: θα ξυπνάτε 2 ώρες πριν τον αγώνα και θα τρώτε μία σοκολάτα ή ένα χυμό. Έτσι ώστε να λειτουργήσει το μυαλό και να μπορεί να ανταπεξέλθει σε έναν 3ωρο ενδεχομένως και 4ωρο αγώνα που μπορεί να παίξει. 3ωρο και 5 και 6. Και 5 και 6 ώρες, αναλόγως τώρα τον αντίπαλο. Οι καλές παρτίδες τελειώνουν μετά από 5 ή 6 ώρες. Οπότε πρέπει το μυαλό να, για να είναι συγκεντρωμένο και να μπορεί να διοχετεύσει όλο αυτό το σκηνικό που γίνεται μέσα στη σκακέρα. Θα πρέπει να ενεργηθεί με σοκολάτα, με χυμό, με καφέ. Καφέ δεν πίναμε τότε. Εντάξει. Με κάτι παρεμφερή. Όταν ένας αγώνας διαρκεί 5 ώρες, προβλέπετε διάλειμμα? Λοιπόν, το σκάκι υπάρχει ένα χρονόμετρο. Ναι, είναι λογική ερώτηση. Το σκάκι υπάρχει ένα χρονόμετρο το οποίο έχει μια μισή ώρα κάθε παίχτης και 30 δευτερόλεπτα κάθε κίνηση. Το χρονόμετρο τι είναι? Οπότε παίζω την κίνησή μου, πατάω το ρολόι και τρέχει ο χρόνος του αντιπάλου. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Οπότε όταν αυτό μηδενίσει, χάνει ο παίχτης που μηδενίζει την παρτίδα. Οπότε πρέπει
πρέπει μέσα σε αυτό το χρονικό περιθώριο να έχεις παίξει την κίνησή σου. Να. Μια μισή ώρα για όλη την παρτίδα. Και κάθε κίνηση που παίζεις, 30 δευτερόλεπτα. Παίρνεις το ρολόι σου. Όσο μ' αρέσει να το βλέπω. Μ' αρέσει να το βλέπω εμένα αυτό που περιγράφει τώρα ο Γιώργος, αλλά δεν μπορούσα ποτέ να κάτσω σε αυτή την καρέκλα. Μπορείς να σηκωθείς, να κάνεις ένα διάλειμμα, να πας στην τουαλέτα. Απλά μπορεί να σου μετράει. Όταν παίζει ο αντίπαλος, έχεις χρόνο να πας να ξελαμπικάρεις που λέμε λίγο από την όλη σκέψη. Και μετά ξανακάθεσαι, μπαίνεις στη ροή και σκέφτεσαι την παρτίδα σου. Νομίζω ότι ένα από τα ωφέλη που δεν αναφέραμε είναι ότι μπορεί να είναι και λίγο πώς το λένε, να σε αλαφραίνει από τα προβλήματά σου. Ναι. Αγχολητικό. Αγχολητικό, μπράβο. Πολλές φορές όταν δημιουργεί ένα άγχος, πολλές φορές είναι πάω στο κινητό και παίζω σκάκι και ξεχνάμε λίγο από τα θέματα που υπάρχουν. Ναι, στην... δηλαδή εμείς μπορεί να λέμε ότι είναι αγχωτικό για εμάς που μετράει ο χρόνος, που δεν έχουμε διάλειμμα. Είναι... Αλλά πραγματικά μπορεί να είναι αγχολητικό να ασχολείσαι με κάτι τέτοιο. Ναι, ναι. Ίσως στην περίοδο που διαβάζεις, την ώρα που παίζεις, όλες οι παίκτες έχουν άγχος. Ναι. Ναι, αλλά ξεχνάνε τα υπόλοιπα άγχη. Ναι. Από αυτή την άποψη το λέω. Και αυτό να πούμε ότι ισχύει σε κάθε άθλημα και γι' αυτό θέλουμε να παρακινήσουμε τον κόσμο να κάνει οτιδήποτε. Να ασχοληθεί με οτιδήποτε είναι αυτό, είτε είναι σκάκι. Που είναι επίσης αξιόλογο, οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Mm. Πάρα να κάνει δουλειά για τον υπολογιστή. Εννοείται. Απλά επειδή πολλοί μπορεί να μην ξέρουν, είναι ότι όταν παίζεις, όταν ας πούμε π.χ. τρέχεις, γυμνάζεις το κορμί σου, γυμνάζεις τα πόδια. Όταν κάνεις δικέφαλα, γυμνάζεις το δικέφαλα. Όταν παίζεις σκάκι, γυμνάζεις το μυαλό σου. Αυτό είναι το νόημα. Αυτό είναι και το όργο και να τρέχεις και να παίζεις και σκάκι. Συγχρόνως δεν γίνεται, αλλά σε διαφορετικά χρονικά όρια ναι. Να ξέρεις αθλήτη κι αυτό. Ναι, ξέρω, ξέρω. Θα πάμε για τρέξιμο και μετά θα παίξουμε μια παρτίδα σκάκι. Αφού δεν ξέρεις, πρέπει να σου μάθει πρώτα αυτό το διαδικασία. Γιατί όχι. Πρόκειται, θα είναι αδύναμος μετά το τρέξιμο, οπότε θα μπορώ να συγχρονιστώ κι εγώ. Αφού του μάθεις θα μπορείς, να συναγωνιστούμε. Ναι. Έχουμε και τμήματα ενηλίκων, οπότε αν ενδιαφέρεστε, θα σας ενημερώσουμε. Αυτό, πού μπορούμε να σας βρούμε, να επικοινωνήσουμε μαζί σας όσοι ενδιαφέρονται. Πέρα από τα προσωπικά μας τηλέφωνα, για εσάς είναι αυτό, μπορείτε να μας βρείτε στο Cretan Chess Tour, στο Heraklion Chess και στο Soy The Guinness Chess Club. Και μπορούμε να πούμε ότι μπορείτε να μας δείτε και στις διοργανώσεις μας. Γίνεται στο ξενοδοχείο Galaxy, Χριστούγεννα, Πάσχα και αρχή της σχολικής περίοδου. Μπορεί να παρακολουθήσει οποιοδήποτε. Μπορείτε θέλει. Να έρθει και κάποιος που, δεν ξέρει. Mm-hmm. Απλά για να δει τη διοργάνωση, να δει πώς ξεκινήσαμε, πού έχουν φτάσει οι διοργανώσεις μας. Γιατί ξεκίνησαν πριν αρκετά χρόνια με πρόεδρο τον μπαμπά μας, τον Παπανδρέου τον Νίκο, γραμματεία τη Βασιλακάκη, την Κοντάκη, τη Μαρία, τη Μέρη. Και τον Κώστα τον Γκλόκα στις διοργανώσεις, όπου τώρα οι διοργανώσεις έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο. Οπότε αξίζει. Το ευρωπαϊκό μοντέλο έχει διεθνή χαρακτήρα πλέον. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σίγουρα ο μπαμπάς σας θα είναι περήφανος για εσάς και Μαρία. Και εσείς για εκείνον. Τα συγχαρητήριά μας. Αυτό είναι σίγουρο. Και καλές επιτυχίες. Ευχαριστούμε πολύ. Σας περιμένουμε.